Ότι ο κύριος Σαμαράς είχε προτείνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, είναι αποπροσανατολισμός πλήρης του ελληνικού λαού, ένας αξιοποιεί τα του άλλου για να κρύψουν τη στρατηγική συμφωνία που έχουν, η οποία και αυτό είναι το εκπληκτικό. Έχουν στρατηγική συμφωνία για συγκρότηση κυβέρνησης, εννοείται. Δεν εννοώ ότι την κάνανε κάτω από το τραπέζι. Λέω λοιπόν ότι κατέληξε πλέον μετά τις εκλογές στις 6 Μάη οι καταγγελίες του μνημονίου, οι μονομερείς, της Δανειακής Σύμβασης κλπ. Να συσσωρεύονται σε όλους μαζί πλέον στην αναδιαπραγμάτευση του μνημονίου. Και επομένως λοιπόν, στο ίδιο έδαφος και δεύτερον στους όρκους ότι Ευρωπαϊκή Ένωση ή θάνατος. Λοιπόν, για να δούμε τώρα αυτό μια που το βάζετε. Για το γεγονός το συγκεκριμένο το Κομμουνιστικό Κόμμα, κύριε Παφίλη, δεν έχει θέση. Για το συγκεκριμένο γεγονός το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν παίρνει θέση γιατί θεωρεί από προσανατολισμό όλη αυτή τη συζήτηση. Εμείς έχουμε τοποθετηθεί. Εμείς έχουμε τοποθετηθεί. Συμφωνείτε να κάνετε πρόταση και για συγκρότηση κυβέρνηση τώρα που να είναι με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Λέω, λοιπόν, έχουμε απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση, κυρία Στάι. Μετεκλογικά θα τα ξαναδούμε. Μάλιστα, λοιπόν, θα δούμε τώρα. Δεν θα ξαναδούμε τίποτα μετεκλογικά και παρακαλώ να σταματήσει αυτή η κουβέντα. Και αυτή η κοροϊδία στον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η κοροϊδία στον ελληνικό λαό. Έχουμε στρατηγικές διαφωνίες. Σας έχουμε πει επανειλημμένα, σταματήστε να δουλεύετε τον κόσμο. Γιατί αυτό κάνετε. Εμείς ότι θα δούμε στην κυβέρνηση κλπ. Αυτό κάνετε στην πραγματικότητα. Εδώ βγήκατε και είπατε να κάνουμε κυβέρνηση τη αριστερά με 90 βουλευτές. Δεν θα διαφωνήσω. Τι, δεν θα αντιδικήσω μαζί σας, κύριε Παφίλη. Γιατί δεν σας αντιδικείτε. Να σταματήσετε. Να σταματήσετε. Δεν θεωρώ το Κομμουνιστικό Κόμμα αντίπαλο. Να σταματήσετε να κοροϊδεύετε τον κόσμο. Με αφήσεις κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς ξεκινήσατε. Κύριε Παφίλη, ειλικρινά δεν θα αντιδικήσω μαζί σας. Μα γιατί απαντάτε, αφήστε να πω. Ξεκινήσατε με σημαία το μνημόνιο, σηκώσατε τα πάντα στο μνημόνιο και τώρα έχετε σκύψει το κεφάλι και λέτε ότι ξέρετε δεν είναι έτσι ακριβώς. Θα πάμε να διαπραγματευτούμε. Δεν κάνουμε μονομερείς ενέργειες. Να δούμε τη συνολική στρατηγική. Τα πράγματα είναι δύσκολα στην οικονομία και δεν ξέρουμε πώς θα το ξεπεραστούμε. Και θα έχουμε πρόγραμμα 10 ημερών και 10 αυτών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Παφίλη, εμείς δεν έχουμε αλλάξει τίποτε στις θέσεις μας για το μνημόνιο και στον βαθμό που οι θέσεις μας συμφωνούν. Να κάνω εγώ μια ερώτηση, να το διευκρινίσετε και οι δύο. Μπορεί να το αντιληφθεί κανένας όλο το διάστημα το προηγούμενο. Το τι έλεγαν τα στελέχη. Λοιπόν, κυρία Κωνσταντοπούλου και κύριε Παφίλη, να το κλείσουμε κάνοντας μια ερώτηση εγώ. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί και έχει θέση για σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις εκλογές με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είναι έτσι? Κυβέρνηση αριστεράς. Ο κύριος Παφίλης λέει ότι κοροϊδεύεται τον κόσμο. Αυτό κάνουν. Κύριε Παφίλη, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει πρώτο κόμμα και πάρει και τον πόνους των 50 εδρών, οπότε δεν θα έχει, όπως λέτε, μόνο τις 90 έδρες, οπότε θα υπάρχει δυνατότητα να συγκροτηθεί κυβέρνηση. Πάλι λέτε ότι κοροϊδεύει τον κόσμο γιατί εσείς. Ναι, γιατί έχουμε ριζική διαφωνία. Όχι μόνο ως προς το μνημόνιο, αλλά ως προς τη συνολική πολιτική πρόταση, η οποία είναι μια πρόταση διαχείρισης του ίδιου του συστήματος. Οπότε, κύριε Κωνσταντοπούλου, εσείς γιατί έχουμε ριζική διαφωνία στη θέση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θεωρούμε, και το ξαναλέω πάλι, ότι όσοι λένε ότι θα ανατρέψουν τα μέτρα του μνημονίου που ισχύουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να συγκρουστούν και να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυριολεκτικά πουλάνε παρεστήσεις. Για να μην πω τίποτα περαιτέρω στον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η άποψή μας. Και όσοι επίσης λένε ότι το κλίμα το ευρωπαϊκό έχει αλλάξει, θα πρέπει να δουν τι δηλώνουν κάθε μέρα όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Όχι μόνο δεν έχει αλλάξει, αλλά πάει προς το χειρότερο. Και τρίτον, επειδή θα πούμε στο θέμα της οικονομίας, τα σενάρια τα οποία βρίσκουν το φως της δημοσιότητας για έξοδα από το ευρώ ή για το G-Euro, όπως το λένε, το ευρώ δραχμή, ή για ένα κούρεμα, είναι υπαρκτά. Και εδώ πρέπει να το ξέρει ο ελληνικός λαός τι τον περιμένει. Γιατί είναι κεντρικό δίλημα το οποίο. Όλου, απαντήστε. Ναι. Γιατί αφορά και το πρόγραμμά σας. Γιατί θα δώσετε πράγματι την Παρασκευή ολοκληρωμένο το πρόγραμμα αυτών των εκλογών, αν κατάλαβα καλά. Έτσι. Ναι, οπότε να περιμένουμε διαφοροποιήσεις σε πολλά θέματα. Θα περιμένετε οπωσδήποτε μια πολύ πιο εξειδικευμένη αποτύπωση των θέσεών μας σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, και αυτό νομίζω ότι είναι χρέος όλων των κομμάτων να εξειδικεύουν και να μελετούν συνεχώς τα προβλήματα και την εξέλιξη της πραγματικότητας και των καταστάσεων. Το συγκεκριμένο σημείο, αναφορά τι θα έχετε με διαφοροποιήσει. Με την λεζάντα σας, κάλπες με το δίλημα ευρώ ή δραχμή, να πω ξεκάθαρα το εξής. Το δίλημα αυτό το θέτουν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και είναι η εγκληματική ευθύνη τους για το γεγονός ότι επιμένουν να θέτουν αυτό το δίλημα όταν γνωρίζουν πολύ καλά ότι θέση απαρέγκλητη και αδιαπραγμάτευτη του ΣΥΡΙΖΑ είναι η παραμονή μας και στην Ευρώπη και στο ευρώ, και γνωρίζουν επίσης πολύ καλά ή οφείλουν να γνωρίζουν
αν δεν είναι για άλλη μια φορά αδιάβαστη, ότι δεν υπάρχει καμία θεσμική, νομική και πολιτική διαδικασία εξόδου μας ή αποπομπής μας από το ευρώ. Αυτή δυστυχώς η φημολογία η οποία ξεκινάει από την Ελλάδα και ανακυκλώνεται από κερδοσκόπους στην Ευρώπη και στον κόσμο, πλήττει τη χώρα μας, πλήττει την πίστη στο εθνικό νόμισμα που είναι το ευρωπαϊκό νόμισμα και συνιστά, το έχω πει ξανά, διασπορά ψευδών. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, γνωρίζουμε όλοι ότι αυτόματη θεσμική δυνατότητα να φύγουμε από το ευρώ δεν υπάρχει. Εσείς ως νομικός το έχετε μελετήσει και το ξέρετε καλύτερα. Όμως η μονομερής καταγγελία, εάν συμβεί από τη χώρα μας, του Μνημονίου και της Δανειακής Σύμβασης, είναι συνιστά οπωσδήποτε την μη καταβολή των χρημάτων από τη Δανειακή Σύμβαση. Κυρία Στάιθα, αυτό πιθανότατα να οδηγήσει σε νομοτελειακές πλέον εξελίξεις, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν έξω αυτό από το ευρώ. Αυτό θα με επιτρέψετε να σας πω ότι είναι ένα σενάριο το οποίο αυτοί που το ανακυκλώνουν οφείλουν να το εξηγήσουν, αλλά θα έπρεπε να σταματήσουν να το τροφοδοτούν. Και επίσης θα μου επιτρέψετε να σας πω με δύο λόγια ότι πρώτον, είναι εντελώς ασύνδετο το μνημόνιο με το ευρώ. Εάν υπάρχει κάτι το αντιευρωπαϊκό ή κάτι που διακυβεύει την ακεραιότητα και τη σταθερότητα της Ευρώπης ολόκληρης, αυτό είναι το μνημόνιο. Και επίσης θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το μνημόνιο έχει ήδη καταγγελθεί. Και έχει δυστυχώς καταγγελθεί από την άλλη πλευρά, η οποία ενώ όφιλε να μας καταβάλει συγκεκριμένες δόσεις, παρακρατεί 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τα γνωρίζετε αυτά. Εννοείται ότι δεν. Ναι, ότι από μας την άλλη πλευρά. Βεβαίως, αυτό κοιτάξτε στις από συμβάσεις. Από τη δόση, περιμένοντας. Και δεν έρχεται και η Τρόικα, περιμένοντας το αποτέλεσμα των εκλογών. Εκβιάζοντας το αποτέλεσμα των εκλογών. Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω αν εκβιάζουν, αλλά έχουν τη δικιά τους σαφή θέση. Κοιτάξτε, ήταν μια... κοιτάξτε να σας πω εγώ ως δημοσιογράφος τώρα και όχι ως πολιτικός. Να σας πω ως δημοσιογράφος και ως πολιτικός. Γνωρίζουμε όλοι ότι όταν υπεγράφει αυτή η Δανειακή Σύμβαση, μας είπαν ότι αναλαμβάνεται συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Η χώρα τις ανέλαβε. Όχι, δεν τις ανέλαβε η χώρα, τις ανέλαβε ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Παπαδήμος. Η κυβέρνηση της χώρας, κύριε Κωνσταντοπούλου. Και τον λαό δεν τον ρώτησαν. Ο λαός ήταν στο δρόμο και διαδήλωνε και διαμαρτυρόταν. Και αυτό που ανέλαβαν και με τις προσωπικές τους επιστολές θα πρέπει να πάψουν να ζητούν να το πληρώσει η κοινωνία. Και επίσης μια τελευταία φράση θα μου επιτρέψετε να πω. Τελευταία δεν και σύντομη, νομιμοποιούνται όμως να μας εκβιάζουν. Η κυρία Λαγκάρντ με τις 400.000 ευρώ ετησίως, η οποία ετόλμησε προχθές να απευθύνει και συστάσεις στα παιδιά της Ελλάδας που σήμερα βλέπω την έκθεση της UNICEF, 1 στα 6 παιδιά στην Ελλάδα σε συνθήκες στέρησης, και η κυρία Λαγκάρντ τόλμησε να μας πει ότι πρέπει τα παιδιά στην Ελλάδα να γίνουν σαν τα παιδιά της Νιγηρίας για να μας σκεφτεί και για να μας δώσει την συμπάνια. Αυτό έχει προκαλέσει διεθνής άλλο και ζήτησε κάτι. Και ζήτησε κάτι σαν συγγνώμη, κυρία Λαγκάρντ, αυτό είναι αλήθεια. Παρεπιπτόντως, η Νιγηρία είναι πλούσια χώρα και έχει πετρέλαιο. Και τα παιδιά της πεινάνε. Και τι περιμένει κανένας από την κυρία Λαγκάρντ και από το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Μιλάμε για τον Ήγηρα. Αυτόν τον τρόπο συμπεριφοράς των διεθνών αξιωματούχων. Να μπούμε στην ουσία τώρα. Τον εξέθρεψαν το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία που τους επέτρεψαν να μιλούν έτσι. Λόγος στον κύριο Παφίλη. Ναι, να σας πω καταρχήν ότι όλα αυτά που λέγονται ότι θεσμικά και νομικά δεν είναι δυνατά είναι κατά τη γνώμη μας παραμύθια. Το πολιτικό ζήτημα είναι. Ναι. Εμείς λέμε ότι η κρίση είναι πολύ βαθιά. Η κρίση βαθαίνει στην Ευρωζώνη. Μπαίνουν και άλλες χώρες. Είναι ευρωπαϊκή, και δεν συμφωνείτε, κύριε Παφίλη? Όχι, είναι κρίση του καπιταλιστικού συστήματος. Είναι όμως η ευρωπαϊκή. Δεν τη βιώνουν όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί. Τώρα, μην με διακόπτε. Εγώ δεν σας διακόπτω. Ούτε διάλογο κάνουμε. Δεν κάνουμε διάλογο. Δεν με ενοχλήθηκα τόσο πολύ. Εντάξει. Εντάξει, τώρα θέλετε να μιλήσουμε. Παρακαλώ, παρακαλώ, καθόλου. Λέω λοιπόν ότι η κρίση είναι βαθιά. Δεν ξεπερνιέται εύκολα. Ναι. Βαθαίνει και στην Ευρωζώνη και όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Ήδη στις τελευταίες αποφάσεις, θα το ξαναπούμε πάλι, 9 χώρες μπορεί να κάνουν ξεχωριστές οικονομικές συμφωνίες. Ανοίγει ο δρόμος δηλαδή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αλλαγές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι ίδια σε μερικά χρόνια. Γιατί λέμε ότι η κρίση είναι βαθιά. Άρα αυτά τα σενάρια είναι υπαρκτά. Δεύτερο, είναι αυτή η αντιπαράθεση τώρα που κάνει η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ για δραχμή ευρώ είναι ψεύτικη. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ορκίζεται ότι θα είναι στο ευρώ με οποιαδήποτε θυσία. Το να είσαι όμως στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είσαι αλακάρτ. Γιατί όλα αυτά τα οποία περιγράφονται στο μνημόνιο
και μπορούμε να τα αποδείξουμε ένα-ένα, είναι η πολιτική που ισχύει σήμερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλετε να πείτε, δηλαδή ότι όλα τα κόμματα, μισό λεπτό. Αλλιώς θα ήταν θέλετε να πείτε, κύριε Παγκίλη, ότι όλα τα κόμματα τα οποία υποστηρίζουν την παραμονή μας στο ευρώ περίπου έχουν την ίδια πολιτική σε ό,τι αφορά τα μέτρα μέσα από τα οποία θα παραμείνουμε. Αυτό λέτε. Θα έχουν, μπορεί να έχουν επιμέρους. Ενώ εσείς λέτε να φύγουμε από το ευρώ και από την Ευρωζώνη και από την Ευρώπη. Σας λέω κάτι και ας το θυμηθεί και ο κόσμος που μας βλέπει. Μάλιστα. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ίδια πολιτική. Με την πολιτική του μνημονίου. Υπάρχει ευρωπαϊκό μνημόνιο, είναι ενσωματωμένα όλα αυτά τα μέτρα στο Σύμφωνο για το Ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020. Να. Μπορεί να σας τα διαβάσω ένα-ένα αναλυτικά. Άρα λοιπόν, όποιος λέει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγώ θα διαπραγματευτώ το μνημόνιο ή θα αλλάξω πολιτική, λέει ψέματα. Μάλιστα, λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν τι λέμε εμείς. Ναι. Πρώτο θα θέλω να πω κάτι άλλο όμως. Ναι, νιώθω ναι. την ανάγκη να το πω. Αυτό που απευθυνόμενο θέλετε, στον κόσμο. Συζήτηση, σταματήστε ναι. να τους ακούτε. Τι σας λένε, ότι δεν δουλεύετε. Ότι δεν τρέχετε από το πρωί μέχρι το βράδυ, ότι δεν θέλετε να παράγετε, ότι είσαστε άνεργοι και ότι σας ταΐζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Έλεος πια. Πάρτε τον πλούτο στα χέρια σας. Αυτό είναι το μήνυμα του κομμουνιστικού μας. Λοιπόν, και επειδή λοιπόν ο κόσμος δεν ακούει εσάς.